Καλησπέρα. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα θέμα που είχαμε τον αδερφό μου και ζητούσαμε και διαφωνούσαμε σχετικά με το ταξίδι στο διάστημα. Αφορμή ήταν το πρόγραμμα που είναι για τον εθελοντισμό, όσοι θέλουν να συμμετέχουν για να ταξιδέψουν στον Άρη, στον πλανήτη Άρη, όπου θα υπάρξει μια αποστολή που λένε στο μέλλον. Και ζητούσαμε κατά πόσο ισχύει αυτή η φήμη που υπάρχει και κυκλοφορεί στο διαδίκτυο γενικά στον κόσμο, ότι τα ταξίδια στο διάστημα επιβραδύνουν τη γύρανση του ανθρωπίνου σώματος. Και με διαφωνούσα εγώ, θεωρούσα ότι, όχι θεωρώ, πιστεύω ότι στην ουσία δεν ισχύει αυτή η θεωρία που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Θεωρώ ότι είναι ράδιο αρβίλα κατά κάποιο τρόπο. Αλλά επέμενε πολύ ο αδερφός μου και μου λέει: Όχι, είναι έτσι, ξέρω εγώ, λόγω τη βαρύτητα δεν σκοτώνουν τα ανθρώπινα κύρατα, σταματάει η γύρανσή του. Και επέμενε. Και τέλος πάντων, καθώς γινόταν η κουβέντα, καταλήξαμε μέσα από τη συζήτηση στην ουσία ότι δεν μπορεί στην ουσία να επιβραδύνεται ο μεταβολισμός του ανθρωπίνου σώματος, επειδή απλά δεν υπάρχει βαρύτητα, έστω τόσο πολύ όσο λένε, και να μην γερνάς. Και θεωρώ εν τέλει, καθώς κάναμε την κουβέντα, ότι επειδή το ταξίδι στον Άρη, τον πλανήτη Άρη που θα γίνει, από ό,τι λένε, μόνο για να φτάσει χρειάζεται 10 έτη. Φαντάσου δηλαδή τώρα ότι αυτό που θα ταξιδέψει και θα δηλώσει εθελοντισμό για να συμμετέχει σε αυτή την αποστολή, θα χάσει 10 χρόνια από τη ζωή του για να πάει. Θα κάτσει εκεί πέρα, ξέρω, και άλλα 2-3-5 χρόνια πόσο θα είναι η αποστολή που θα πρέπει να μείνουν στον πλανήτη Άρη για να καλλιεργήσουν, ξέρω, φυτά, να κάνουν διάφορα πράγματα εκεί πέρα. Και άλλα 10 για να γυρίσει όταν θα επιστρέψουν. Και μου λέει ο αδερφός μου, πας στο πλανήτη Άρη και δεν γερνάς, ξέρω, συνέχεια έτσι μου επέμενε. Πας στο διάστημα και δεν γερνάς, πας στο διάστημα και δεν γερνάς. Και του λέω, κοίτα να δεις, στην τελική παίζει να πάνε εκεί αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν επίσης κατά κάποιο τρόπο που δεν θα γεράσουν κιόλας και θα χάσουν τουλάχιστον 20 χρόνια από τη ζωή τους, 22-25 κάπου εκεί. Και τελικά να δεις που δεν θα βρεθεί κανείς για να τους στείλει αποστολή για να επιστρέψουν στη γη. Και του λέω στην ουσία, όταν θα ρωτάνε οι άλλοι γιατί δεν έρχεται να μας πάρετε από το πλανήτη Άρη, θα τους λένε έγινε τυπογραφικό λάθος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και δεν ήταν ότι πας και δεν γερνάς, αλλά πας και δεν γυρνάς, μη θέλω να πούνε. Γι' αυτό και κατέληξε, ξέρω εγώ, να μην τους παίρνουν τελικά. Αυτό ήταν το όλο θέμα που ζητήσαμε και έληξε έτσι και η κουβέντα. Γεια σας.